Ο επόμενος φιλοξενούμενος είναι εκτελεστικός διευθυντής στο παρατηρητήριο Ευρωμεσογειακής Ασφάλειας και Συνεργασίας. Είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Λουκόπουλος και μπορώ να σας πω από πρώτο χέρι ότι εδώ και 15 μέρες που τα πράγματα έχουν παροξενθεί, έχουν αναβαθμιστεί ποιοτικά οι απειλές Τουρκίας που είναι διαχρονικές κτλ. Γνωρίζω, θα σας το πω έτσι, ότι σε αυτό το παρατηρητήριο κάναν 4 έκτακτες συνεδριάσεις για να αναλύσουν την κατάσταση. Λέω εγώ τώρα, αν είναι τόσο μεγάλη η κρίση, και αυτή είναι η πρώτη ερώτηση στον κύριο Λουκόπουλο, Κησέα δεν θα έπρεπε να συνεδριάζει? Καλημέρα κύριε Λουκόπουλε. Καλημέρα σας κύριε Σαχίνη, καλημέρα και στους ακροατές και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Βεβαίως και έπρεπε, αυτός είναι και ο σκοπός του. Αυτός ο σκοπός ακριβώς περιγράφεται στο νόμο περί συστάσεώς του και από εκεί και πέρα, εκτός του ουσιαστικού έργου το οποίο θα είχε να κάνει, είναι και ο συμβολισμός απέναντι σε εχθρούς και φίλους, υποδηλώνοντας με σαφή τρόπο την αποφασιστικότητα της Ελλάδος. Γι' αυτό κιόλας έχουμε θίξει το θέμα της μη συγκλήσεως του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικής Ασφάλειας, Εθνικής Ασφάλειας, συγγνώμη, όπως λέγεται τώρα το πρώην Εξωτερικών και Άμυνας. Μάλιστα. Άρα μήπως είναι υπερβολικά όλα και επικοινωνιακά και φταίμε κι εμείς τα μίντια που τα μοχλεύουμε και δεν υπάρχει αναβαθμισμένη απειλή, δεν υπάρχει κρίση και ένταση και υπάρχει business as usual, τουρισμός από εδώ, τουρισμός από εκεί και όλα τα άλλα είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε? Αυτό δεν μπορώ να σας το πω εγώ, διότι δεν έχουμε τις πληροφορίες, όλες τις μάλλον τις πληροφορίες τις οποίες μπορεί να λαμβάνει η κυβέρνηση ή είναι περιορισμένο το εντός εισαγωγικών σε άτυπους ανθρώπους οι οποίοι βάσει της πείρας και της επιστημονικής κατάρτισης προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να εκτιμήσουμε την κατάσταση. Αυτό θέλω να πω. Αυτό όμως το οποίο γνωρίζουμε είναι ότι ναι μεν υπάρχει υψηλή προκλητικότητα, θα έλεγα επιθετικότητα από ρητορικής πλευράς, από την πλευρά της Άγκυρας, αλλά δεν έχουν γίνει κάποιες στρατιωτικές κινήσεις οι οποίες να υποδηλώνουν ότι θα σχεδιάζει τουλάχιστον σε πρώτη φάση κάποια στρατιωτική ενέργεια. Κάποια άλλη ενέργεια με γεωτρύπανα, με διακηρύξεις ΑΟΣ, Φαλοκρηπίδος, που θα πάει, που δεν θα πάει. Αυτά μπορεί να είναι κάτι άλλο. Αλλά εγώ λέω τα γεγονότα τα οποία είναι. Γι' αυτό κιόλας λέμε ναι μεν πρέπει, εφόσον υπάρχει κρίση, να συγκληθεί το ΚΙΣΕΑ και να γίνουν κάποιες άλλες ενέργειες, διότι το ΚΙΣΕΑ θα δώσει, εκτός το ότι θα εκτιμήσει σε συλλογικό κυβερνητικό επίπεδο την κατάσταση, την κρίση με ή εκτός εισαγωγικά, και θα δώσει εντολές για το χειρισμό της, για την αντιμετώπιση, χωρίς να χρειαστεί από πλευράς μας τουλάχιστον να κλιμακώσουμε. Γι' αυτό λέω κιόλας, εκτός και αν δεν υπάρχει κρίση. Μάλιστα. Η εκτίμηση που κάνετε, γιατί είπατε ότι επί του πεδίου στρατιωτικά για την ώρα με το διαθέσιμο υλικό δεν φαίνεται πέρα από τα γνωστά κάτι ιδιαίτερο. Όχι ότι δεν είναι ιδιαίτερο υπερπτήσεις βεβαίως, τα ντρόνς και τα λοιπά, αλλά δεν φαίνεται να έχει αλλάξει αυτό το μότο. Σε πολιτικο-διπλωματικό επίπεδο όμως, μας έχετε πει και εσείς στο παρελθόν ότι η Τουρκία δεν ευνηδιάζει. Αυτά που σκέφτεται να κάνει πρώτα τα λέει. Αυτό που λέει μέχρι τώρα σας βάζει σε υποψίες που οδηγεί την κατάσταση? Προχθές δημοσίευσα ένα άρθρο σχετικό και λέω αυτή τη στιγμή εξακοντίζονται απειλές. Αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο είπατε το έχει πει και ο πολύς Τούρκος πρέσβης στην Αθήνα. Δηλαδή ό,τι λέμε το κάνουμε και ό,τι κάνουμε το έχουμε πει. Δεν μπορεί να αγνοηθεί και γι' αυτό απαιτείται και συνεχής εγρήγορση. Πολύ σωστά δεν μπαίνουμε σε μια αντιπαράθεση ρητορικής με την Τουρκία και ούτε χρειάζεται σοβαρά πρόσωπα ή μη σοβαρά
να αντιμετωπίζουν την κατάσταση με ατάκες παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Το είχα πει παλιότερα και για πρώην Υπουργό Άμυνας. Και σε εσάς το είχα πει και γι' αυτό το τονίζω. Από εκεί και πέρα όμως, κοιτάζουμε εμείς πώς εξελίσσεται η κατάσταση και πού θα φτάσει. Δηλαδή, από εμάς η διεθνοποίηση, από εκεί καλύπτει όλο το θέμα. Αυτό το οποίο επί τη ευκαιρία θέλω να σας πω είναι ότι υπάρχει μία, φαίνεται, παρακολουθώντας και τα σε διεθνές επίπεδο, παρακολουθώντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τη σχετική αρθρογραφία, φαίνεται ότι ήδη μεγάλα think tanks αρχίζουν και συζητούν το θέμα της στρατικοποίησης. Το ότι και το συζητούν αυτό και χωρίς να έχει δηλώσει η Ελλάδα βασικά πράγματα, θα το πω και νομικά, το άρθρο 31 του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών περί του δικαιώματος αυτοάμυνας και με ποιες συνθήκες έχουν γίνει, αυτό με βάζει πάλι σε σκέψη. Επειδή είπατε για το πολιτικό επίπεδο, γι' αυτό χρειάζεται μια έντονη εκστρατεία πλέον της σύντονης στρατηγικής προετοιμασίας, μια διπλωματική εκστρατεία, μια συντονισμένη εκστρατεία ενημέρωσης της διεθνούς κοινής γνώμης και της διεθνούς κοινότητος και οπωσδήποτε να συνεχίσει να υπάρχει, αν μπορεί να υπάρχει, άραγες εθνικό μέτωπο και εθνική συσπήρωση. Κοιτάξτε, επειδή το αναφέρετε, την ίδια ώρα, για να αυτό που λέτε μια διεθνής εντυνόμενη κατάσταση από ελληνικής πλευράς, την ίδια ώρα συμβαίνουν τα εξής. Μες στο ΝΑΤΟ η Τουρκία θέτει βέτο για Φιλανδία και Σουηδία. Πληροφορούμαστε ότι ήδη οι νομοπαρασκευαστικές επιτροπές, μεγάλη ήταν αυτή, στη Σουηδία και στη Φιλανδία ετοιμάζονται να αλλάξουν το νομικό πλαίσιο που διέπει την παροχή αρρωγής σε διοκόμενους για τα πολιτικά, ιδεολογικά και θρησκευτικά τους φρονήματα, για τους Κούρδους, για τους αντιπάλους του καθεστώτος Ερντογάν, δηλαδή να συνετιστούν, προσέξτε. Την ίδια ώρα ο κύριος Στόλτεμπεργκ κρατάει ίσες αποστάσεις, δηλαδή η Τουρκία απειλεί με πόλεμο και εισβολή σε νησιά ελληνικά και λέει να καθίστε κάτω να τα βρείτε. Και αναρωτιέμαι, εδώ δεν θα έπρεπε και η Ελλάδα να θέσει πια αστερίσκους ανοιχτά και διαμαρτυρώμενη για τη στάση του κύριου Στόλτεμπεργκ, αλλά και για να προστατεύσει τα δικαιώματά της εντός του ΝΑΤΟ. Η Τουρκία πώς το κάνει δηλαδή? Με από την πλευρά της, αν θέλετε. Λέει ότι εγώ προστατεύω τα δικαιώματά μου. Εμείς. Μια παρένθεση πρωτού πείτε. Αυτό το οποίο είπε ο κύριος Στόλτεμπεργκ για τους δύο συμμάχους που πρέπει να. Μάλιστα. Με τις διαφωνίες να τις επιλύσουμε διαπραγματεύσεις, είναι η δεύτερη πρόταση που ίσως οι πανηγυρίζοντες για τη δήλωση του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών δεν την πρόσεξαν. Αφού είπε ναι για εδαφική ακεραιότητα, είπε ενθαρρύνουμε τους συμμάχους να επιλύσουν με διαπραγματεύσεις και διάλογο τις υφιστάμενες διαφωνίες. Αυτό το έχει πει και το δεύτερο κομμάτι της γερμανικής καγκελαρίας. Έτσι, έκανα αυτή την παρένθεση για να. Άρα όλοι μαζί στο παιχνίδι. Μάλιστα. Η δεύτερη πρόταση πάντα καθορίζει ή μειώνει την αξία της πρώτης. Σε αυτό το οποίο είπατε, η Ελλάδα. Εάν ζητήσει η Τουρκία κάτι το οποίο να σχετίζεται με την Ελλάδα, θα σας έλεγα, επειδή άκουσα αυτή είναι και η εισήγηση νομίζω του κυρίου Κοντιά και του ΣΥΡΙΖΑ. Α, ναι. Αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Η Ελλάδα, μάλλον η Τουρκία, εάν θέσει κάποιο θέμα που αφορά έστω και έμεσα στην Ελλάδα, βεβαίως νομιμοποιείται η Ελλάδα και όχι έχει κάθε δικαίωμα, είναι υποχρεωμένη να μπλοκάρει από πλευράς της την οποιαδήποτε διαδικασία. Ξαναλέω, εφόσον δημιουργεί έστω και έμεσα κάποιο πρόβλημα ή θα δημιουργήσει στο μέλλον κάποιο πρόβλημα στην Ελλάδα. Δεν μου λέτε, κύριε Λουκ. Ναι, μπορούμε να πούμε ότι θα μπορούσε. Αλλά αυτά που όλα δείχνουν είναι ότι κατά πάσα πιθανότητα, εάν δεν συμβεί κάτι άλλο, στο τέλος του μηνός που είναι η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ, δεν θα έχουμε το OK για να προσκληθεί η Σουηδία και η Φιλανδία. Ακόμα δηλαδή δουλεύουν σε αυτό. Η Σουηδία παρεμπιπτόντως είναι λίγο πιο, επιδεκτική στις απαιτήσεις της. Αφού αλλάζει την νομοθεσία. Αυτό έγινε γνωστό. Η Φιλανδία δεν έχει. Και όχι μόνο αυτό, ήθελα να σας πω και το πώς χαρακτηρίζεται κάποιος τρομοκράτης, έτσι. Κάτι το οποίο θέλει. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι μόνο οι Κούρδοι, είναι και το ΦΕΤΟ, είναι και το ίδρυμα του Γιουλέν,
το οποίο ενεργεί εκεί στη μεγάλη τουρκική κοινότητα η οποία υπάρχει, η οποία είναι τουρκοκουρδική κυρίως, έτσι. Μάλιστα. Δεν είναι... Εγώ ξέρω στη Σκανδιναβία όλοι οι διοκόμενοι, είτε Κούρδοι είτε όχι, έχουν καταφύγει. Με βάση αυτά που απαιτεί η Τουρκία, έτσι, αλλάζουν το νομικό οπλοστάσιο. Εδώ σημαίνει πολλά, υποχώρηση, και είναι ένα θέμα, υποχώρηση δηλαδή των Σκανδιναβών που επέρονται κάποτε για το πόσο φιλελεύθερες, ανοιχτές και δημοκρατικές κοινωνίες είναι. Δεν είναι τελικά, πέρασε ο εκβιασμός. Κύριε Σαχίνη, ο κύριος Στόλτεμπεργκ, ο πολύς κύριος Στόλτεμπεργκ... Γι' αυτόν δεν χρειάζεται να διαμαρτυρηθείς ως χώρα, κύριε Λουκόπουλε. Βεβαίως, βεβαίως. Είπε στον, και στην Υπουργό Εξωτερικών της Σουηδίας, αλλά κυρίως και στον Πρόεδρο, στην Πρωθυπουργό της Φιλανδίας και στον Πρόεδρο μετά, ότι υπάρχει η ανάγκη... Μάλιστα. Να συζητηθούν οι ανησυχίες ασφαλείας της Τουρκίας. Ερώτημα. Και πέρα τι να πούμε. Μισό λεπτό. Ερώτημα. Αν λοιπόν υπάρχει ανάγκη να συζητηθούν οι διαδικασίες και η κατάσταση ασφαλείας στο εσωτερικό της Τουρκίας, δηλαδή το ΝΑΤΟ εμπλέκεται στην εσωτερική κατάσταση μιας χώρας, τότε και η Ελλάδα γιατί δεν αιτιάται εσωτερικά ζητήματα ασφαλείας από τις απειλές που εκτοξεύει η Τουρκία να συζητηθούν στο ΝΑΤΟ? Γιατί ο Στόλτεμπεργκ μας έχει πει ότι δεν είναι δουλειά του ΝΑΤΟ να αναμειγνύεται. Ένα που είναι όμως τελικά. Δεν γίνεται δύο μέτρα και δύο σταθμά. Ναι. Πολύ σωστά και το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό παλαιότερα. Η Ελλάδα θα μπορούσε ως μέλος του ΝΑΤΟ να επικληθεί του άρθρου 4 για διαβουλεύσεις ασφαλείας απέναντι στη Τουρκία. Έστω ενός άλλου μέλους της Τουρκίας. Βέβαια, να σας πω, θα το κάνει, θα γίνει ο θόρυβος και το ΝΑΤΟ θα ξαναυπογράψει. Σας το λέω έτσι, είναι μεταβίας. Ξέρετε ότι έχω μια μεγάλη εμπειρία σε θέση του ΝΑΤΟ και ιδιαίτερα η τελευταία ήταν μέσα στο αρχηγείο του ΝΑΤΟ. Θα έθετε το θέμα ξανά της αναγκαιότητος επιλύσεως των διαφορών πληθυντικών με δύο χωρών συμμάχων με διαπραγματεύσεις. Εκεί είναι και πιστεύω αυτό είναι και το θέμα που οι κυβερνήσεις, παρότι και σκέφτονται οι ελληνικές κυβερνήσεις, διστάζουν να επικαλεστούν το άρθρο 4 του Βορειοατλαντικού Συμφώνου. Λέει εδώ φίλος ο Βασίλης, καλημέρα. Στον πάντα είπε ο κύριο Λουκόπουλο, προσεκτικό αλλά οξύ όταν πρέπει. Θέλω να το ρωτήσω κατά τη γνώμη του, πού βλέπει να οδηγούνται τα πράγματα? Νομίζω εννοεί για την Τουρκία, έτσι, ναι, ναι, ναι. Για τα ελληνοτουρκικά. Η άποψή μου, την οποία έχω εκφράσει αρθρογραφικά, ας πούμε επιτραπεί η έκφραση, είναι ότι η Τουρκία και ο Ερντογάν προσωπικά δεν επιζητούν, δεν επιθυμούν και δεν επιδιώκουν μια γενικευμένη σύραξη με την Ελλάδα. Αυτό είναι ένα κομμάτι. Αυτό το οποίο θεωρώ ότι θα συνεχίσουν είναι η εκτίμηση, όχι μόνο δική μου, σε αυτή την οποία έχουμε, όπως είπατε, έχουμε καταλήξει με τα μέχρι τώρα δεδομένα, ξανατονίζω όπως το είπατε προηγουμένως, από την ανάλυση των μέχρι τώρα δεδομένων, ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να πιέζει τη χώρα μας με διαρκή απειλή χρήσης στρατιωτικής βίας. Καλλιεργεί φοβικά σύνδρομα, θεωρώντας ότι μπορεί να επιβάλλει στην Ελλάδα συνθηκολόγηση και καθεστώς μειωμένης κυριαρχίας. Αυτό είναι το αντικείμενο, αυτό το οποίο θέλει. Δηλαδή, μία κατάσταση με ελληνικά νησιά χωρίς υφαλοκρηπίδα, με γκρίζες ζώνες και διεκδίκηση μικρονησίδων ή δυνατότητα αποστρατικοποίηση, να μην έχουμε το δικαίωμα εμείς της νόμιμης άμυνας και να συζητήσουμε αυτό το οποίο λέμε, όπως το λέει η Τουρκία, τα δικά μου και τα δικά σου μισά-μισά. Τότε θα έχουμε ειρήνη. Αυτό όμως, θέλω να σας πω, από εκεί και πέρα επιβάλλεται, έστω και αν αυτή είναι η εκτίμηση, η μέγιστη ετοιμότητα. Και κυρίως να εκτιμηθεί από την Τουρκία, όχι αυτά τα οποία λέμε εμείς, ότι σε περίπτωση που αρχίσει και πραγματοποιήσει μία στρατιωτική ενέργεια, θα υποστεί τουλάχιστον ίση, αν όχι μεγαλύτερη, ζημιά. Αυτό όλο την αποτρέπει. Γι' αυτό όμως, εδώ θέλω να σας πω, ότι και παρόλα αυτά, δεν είναι, ξέρετε ότι δεν έχω φοβηθεί ή δεν έχω διστάσει να εκφράσω την άποψή μου. Κάποια στιγμή έκανα και λάθος
Παραδείγματος χάρη στο θέμα της Ουκρανίας, το ξαναλέω αυτό, έτσι, της Ρωσίας τη θεώρησα ότι δεν είναι πιθανή η εισβολή. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εδώ θέλω να πω ότι παρόλα αυτά δεν μπορούμε να αποκλείσουμε όμως και τελείως μια σχεδιασμένη κρίση χαμηλής ή ακόμα υψηλότερης έντασης που θα μπορούσε να καταλήξει ανεξέλεγκτα κάπου. Ίσως και σε θερμό επεισόδιο ή περιορισμένο ή σε περίπλοκες καταστάσεις. Αυτό όμως το οποίο δείχνει είναι εάν εμένουμε σε αυτό το οποίο είπε πριν 1,5 χρόνο, πότε το είχε πει ο πρωτοκλασσάτος υπουργός κυβέρνησης, σας άκουσα προηγουμένως και τον... επειδή εμφανίστηκε είπε, τώρα δύο μέρες. Ο κ. Γεωπετρίτης, ναι, εάν είναι η γραμμή των 6 ναυτικών μιλίων, διότι πολύ σύντομα εκτιμάται ότι θα μπει μέσα σε ελληνική ΑΟΣ. Και η ελληνική ΑΟΣ μία είναι, διότι εκεί έχει οριοθετήσει η Ελλάδα, είναι δυτικότερα του 28ου μέχρι με την Αίγυπτο. Τι θα γίνει λοιπόν όταν εκεί λοιπόν δεν είναι διεκδικούμενοι, είναι οριοθετημένοι, κατοχυρωμένοι στην Ελλάδα. Εδώ θέλω να σας πω από εκεί και πέρα τις ενέργειες. Αυτό λοιπόν προβλέπουμε. Δηλαδή οι ενέργειες ίσως να μην φτάσουμε στην άμεση στρατική αναμέτρηση, άρα θα προκληθούμε σε αυτό το επίπεδο. Άλλωστε δεν φταίνε και οι ίδιοι εντός εισαγωγικών, δεν φταίνε. Έχουν πάρει αέρα από αυτή τη δήλωση, κάντε ό,τι θέλετε μετά τα 6 ναυτικά μίλια. Λέει εδώ φίλος ο Αργύρης, κύριε Λουκόπουλε, μήπως όλα είναι ελεγχόμενα, σχεδιαζόμενα σε εκλογική τροχιά και στο τέλος κάτσουμε κι μεν κι δε σε ένα τραπέζι και όλα καλά? Ειλικρινά δεν μπορώ να το αποκλείσω αυτό. Θα ήθελα να το αποκλείσω, αλλά δεν μπορώ. Δεν το αποκλείεται. Άλλος εδώ, κύριε Λουκόπουλε, λέει νωρίτερα ο κύριος Σαχίνης μας είπε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός δεν είναι ούτε επεισόδιο ούτε κρίση αλλά πολεμική πράξη. Ναι, το είπα, γιατί είναι από το δίκαιο του ναυτικού πολέμου, ρε παιδιά. Ναι, ναι, είναι πολεμική ενέργεια. Μάλιστα. Σε αυτή την περίπτωση. Ναι, ναι, συσφίγγει, δεν δημιουργεί συνθήκες να μην ασκήσεις κυριαρχία πλήρη, διότι μπορεί να αποκλειστεί κάποιο. Να σας, πολύ σωστά το λέει. Μπορεί να αποκλειστεί κάποια μικρονησίδα η οποία έχει φρουρά. Και θα πει εμείς δεν επιτρέπουμε να πάει άλλη φρουρά εναντί αντικαταστήσει. Ενέργειες. Υπάρχουν πολλά σενάρια τα οποία νομίζω, όχι νομίζω, είμαι βέβαιος ότι αυτά τα έχει επεξεργαστεί το ελληνικό διαφάνεια. Το ερώτημα λοιπόν είναι, κατά τη γνώμη σας η απάντηση θα είναι σημειακή ή πρέπει να είναι ολοκληρωτική? Πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει αυτό το σημειακή. Ξέρετε, βγήκε μια εποχή έτσι και... επαναλαμβάνεται, δεν ισχύει. Ποια δεν εποχή βγήκε έτσι? Να τα λέτε όλα. Ας το πούμε περιορισμένο, σε περιορισμένο. Ποια εποχή βγήκε αυτό? Περιγραφικά, να το πούμε τόπο και χρόνο, έτσι. Ποια εποχή ήταν αυτό το σημειακό, θυμάστε? Μάλιστα, κοιτάξτε να δείτε. Επί υπουργού του οποίου του αρέσουν τα φιλιναφήματα. Και δεν φοβάμαι να το πω, του κ. Βενιζέλου. Μάλιστα. Συνεχίστε. Λοιπόν, εδώ θέλω να σας πω ότι έχει διακηρυχθεί, δεν ξέρω όμως εάν έχει πιστεί η τουρκική ηγεσία γι' αυτό, αλλά έχει διακηρυχθεί ότι κανένα εντός εισαγωγικών ή εκτός θερμό επεισόδιο ή καμία περιορισμένων τόπου και χρόνου δεν θα είναι εξασφαλισμένο ότι περιορίζεται. Για την Ελλάδα θα είναι γενικευμένη σύραξη. Κάτι το οποίο εγώ πιστεύω δεν το θέλει, όπως είπα προηγουμένως, η Τουρκία. Ρωτάει εδώ πέρα ο φίλος ο Κώστας. Κύριε Λουκόπουλε, έτσι όπως είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή, είναι προφανές ότι πρέπει να υπάρξει το έλασον. Μία σχετική κινητοποίηση και στην ίδια την κοινωνία. Βλέπετε εσείς από τις επίσημες αφηγήσεις να υπάρχει τέτοια κινητοποίηση? Όχι. Όχι, δεν βλέπω, διότι πρώτα απ' όλα δύο στοιχεία θέλω εγώ να σας πω. Το να μιλάμε και να βγάζουμε κορώνες πολεμικές στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είτε είναι συστημικά είτε όχι, είναι το εύκολο. Εδώ θέλει μια κατάλληλη προετοιμασία του ελληνικού λαού για αυτό το θέμα. Θέλει κατάλληλη προετοιμασία ούτως ώστε να υπάρχει ετοιμότητα η οικονομία να μεταπέσει σε μια οικονομία κρίσεως στρατιωτικής ή ακόμα και πολέμου. Είναι, όπως σας είπα, η προετοιμασία του ελληνικού λαού. Κυρίως να απεμπλακούν οι ένοπλες δυνάμεις από τα έργα ειρηνικής περιόδου, δηλαδή αυτή τη στιγμή, εφόσον υπάρχει κρίση, θα πρέπει σιγά σιγά να μεταπίπτουμε σε μια άλλη κατάσταση της ενόπλης δυνάμεις. Είτε αφορά αυτό, λυπάμαι που θα το πω για τους συναδέλφους εν ενεργεία που υπηρετούν, αλλά είτε με τον περιορισμό αδειών,
είτε με την απαλλαγή τους από οποιαδήποτε άλλα ζητήματα, όπως περιπολίες, πυρασφαλίες, ιδιαίτερα στα νησιά και στον Εύρο. Και το κυριότερο είναι τα δύο ελικόπτερα τα οποία είναι για τακτική χρησιμοποίηση να απεμπλακούν από το ΕΚΑΒ. Λυπάμαι που το λέω, αλλά εφόσον υπάρχει αυτό, είναι μια σειρά έργων που πρέπει να γίνουν. Εκεί είναι το θέμα και πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ καλά. Ο Αναστάσης, κύριε Λουκόπουλε, υπό αυτό το κλίμα, με την εμπειρία σας, αν θυμάμαι καλά, λέει είστε τεθωρακισμένος. Ναι, καλά θυμάστε. Το πυροβολικό είναι, δεν είναι τεθωρακισμένος απλά. Τεθωρακισμένος, μάλιστα. Λοιπόν, εσείς λέει θα αντικαθαστούσατε χωρίς να έρθουν άλλα συστήματα, θα τα στέλνατε για παράδειγμα στην Ουκρανία, χωρίς να τα παραλάβετε και να είναι τιμοπόλεμα τα νέα όποια συστήματα. Θα διώχνατε Stinger. Το βασικό κομμάτι είναι το Stinger. Πάμε τώρα να σας πω, βέβαια, όπου πρέπει να υπάρχουν είτε είναι τεθωρακισμένα οχήματα είτε από νησιά ή όχι, πρέπει αυτά πρώτα να αντικατασταθούν και μετά να αποσταλούν. Ένα. Δεύτερον, εφόσον ευσταθούν τα δημοσιεύματα περί Stinger, θεωρώ ότι είναι σημαντικό λάθος η παραχώρηση αντιαεροπορικών φορητών, αντιαεροπορικών όπλων για χαμηλά ύψη. Τουλάχιστον η εισήγησή μου, αν ήμουνα κάποιο, θα ήταν αρνητική. Αυτές βέβαια τις αποφάσεις τις παίρνει η πολιτική ηγεσία, η οποία φέρει και την ευθύνη. Μάλιστα. Ο φίλος ο Δημήτρης, κάντε λέει σας παρακαλώ μια ερώτηση στον κύριο Λουκόπουλο. Σε περίπτωση εμπλοκής με Τουρκία, που κανείς δεν την εύχεται, τα ενεργειακά αποθέματα φτάνουν να κινήσουν τα στρατεύματα και από τη δική μας πλευρά και από την πλευρά των Τούρκων? Γιατί εγώ λέει, έχω την εντύπωση, λέει ο Δημήτρης, όποιος κουνηθεί περισσότερο χωρίς να πέσει του φεκιά, θα πληρώσει το μάρμαρο πανάκριβα. Σας χαιρετώ από Θεσσαλονίκη. Να είναι καλά ο φίλος από τη Θεσσαλονίκη. Βάσει των σχεδίων που υπάρχουν, προβλέπεται να υπάρχουν συγκεκριμένα αποθέματα. Δεν μπορώ να ξέρω όμως αυτή τη στιγμή, και να καλύπτουν κάποιες ημέρες αγώνων ή κάποια χιλιόμετρα και ώρες λειτουργίας κτλ. Δεν είμαι σε θέση όμως να γνωρίζω εάν υφίσταται. Και καταλαβαίνετε, θυμάμαι και νούμερα, αλλά δεν είναι σκόπιμο να το πούμε. Αν υφίστανται αυτή η στάθμη αποθεμάτων, ούτως ώστε να λέμε ότι είμαστε αυτάρκες για τόσες ή τόσες μέρες ή δεν είμαστε αυτάρκες. Μάλιστα. Λυπάμαι που δεν μπορώ να απαντήσω με αυτό. Κύριε Λουκόπουλε, νομίζω όμως ότι θέτω το πλαίσιο. Σωστά. Εν κατακλείδη, κατά τη γνώμη σας, ο πολίτης αυτό τον καταιγισμό υπερπληροφόρησης πολλές φορές και με ατοπήματα, οφείλω να πω. Διότι επί τρεις μέρες παίζει ο μαξιμαλισμός της Τουρκίας. Έχει μαξιμαλισμό η Τουρκία. Προσέξτε όμως που τον εντοπίσαμε, στο ότι είναι έτοιμη κατά τον σύμμαχο του Ερντογάν και αρχηγό των Γκρίζων Λύκων να προχωρήσει σε μονομερή πράξη ανακήρυξη ΑΟΣ. Για όσους δεν το έχουν καταλάβει, το έχουν πει 100 φορές. Η ανακήρυξη ΑΟΣ για κάθε χώρα είναι μονομερής πράξη. Μπορεί να έχει και μαξιμαλισμό. Η οριοθέτηση είναι η αναγκαία προϋπόθεση. Εγώ δηλώνω τα όρια μου και όποιος τα αμφισβητεί, η Ελλάδα δεν το έχει κάνει, προσφεύγει υπό το νορμάλ. Μην μπλέκουμε στα παιχνίδια που παίζουν οι Τούρκοι επικοινωνιακά, να τα λέμε όπως είναι. Ποιο είναι το μήνυμα λοιπόν, κατά τη γνώμη σας, που πρέπει ο πολίτης, αποπληθωρίζοντας όλα αυτά, να κρατήσει? Πρώτα απ' όλα, εδώ θα πούμε πάλι στις προβλέψεις του διεθνούς δικαίου και συγκεκριμένα του δικαίου των θαλασσών, το οποίο αναφέρει αυτά τα θέματα. Ακόμα και να κηρύξει ΑΟΣ, όπως και εμείς ακόμα να κηρύξαμε ΑΟΣ και να καταθέταμε τα εξωτερικά όρια, εδώ δεν έχουμε καταθέσει εξωτερικά όρια υπόψη της υφαλοκρηπίδος, έτσι, αυτή που θεωρούμε εμείς υφαλοκρηπίδα, για να το ξέρω. Η Τουρκία το έχει κάνει στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, δεν της δίνει αυτόματα την κυριότητα, διότι αναφέρεται συγκεκριμένα άρθρα 70. Είναι δήλωση πρόθεσης. Είναι περιοδιοθέτηση. Αυτό είναι ένα κομμάτι. Μάλιστα. Τώρα, από εκεί και πέρα, το οποίο θα κάνουμε, ίσως έπρεπε εμείς να προσέχουμε μπροστά. Δυστυχώς η Τουρκία διατηρεί την πρωτοβουλία τόσο σε πολιτικό όσο και στρατηγικό επίπεδο. Εμείς λοιπόν να τη βρούμε εκεί. Το θέμα είναι από εκεί και πέρα τι μπορεί να γίνει. Άρα, εμείς δεν είναι κηρύσω, αντικηρύσω και πάμε να τα βρούμε. Διότι αυτή τη στιγμή θα πει ναι, είναι οι ειδικές συνθήκες
τη συνήκληση της θάλασσας του Αιγαίου, δεν αναγνωρίζουμε αυτό, δεν αναγνωρίζουμε, κόψτε το λαιμό σας. Εκεί είναι όλα τα άλλα τα ενέργεια τα οποία πιστεύω το Υπουργείο Εξωτερικών, η ελληνική κυβέρνηση, ή το War Room, ή ο Σύμβουλος Ειδικής Ασφαλείας, δεν ξέρω εγώ ποιοι, τα έχουν εισηγηθεί και έχουμε έτοιμα σενάρια για δύο ή τρεις ή τέσσερις ή πέντε κινήσεις μπροστά. Αυτό θα έπρεπε να είναι μια λειτουργία. Και φυσικά αυτό που έχετε πει και εσείς, την ανάγκη λειτουργίας ενός Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας σε αυτή τη χώρα. Παίζει να είμαστε από τις λίγες χώρες που δεν έχει τέτοια δομημένα κρατικά επιτελεία. Έτσι. Βέβαια, δεν είναι πανάκια, για να σας το πω πάλι. Όχι, αλλά... δεν είναι πανάκια. Αλλά είναι ένα εξαιρετικά υποβοηθητικό και συμβουλευτικό όργανο για τον αρχηγό της εκτελεστικής εξουσίας να παίρνει αποφάσεις. Αυτό η Ελλάδα διατηρεί την πρωτοτυπία να έχει έναν άνθρωπο τον οποίο τον έχει βαφτίσει σύμβουλο εθνικής ασφάλειας, έτσι ακριβώς σας το λέω, χωρίς συμβούλιο εθνικής ασφάλειας. Να υπάρχουν δύο ή τρία άτομα το οποίο έτσι να βοηθούν και να λένε ότι κάτι υπάρχει και τέλος. Αυτά είναι, λυπάμαι που θα το πω όμως, αστεία πράγματα και κυρίως δεν υπάρχει, το ξανατονίζω εδώ και κλείνω, εθνική στρατηγική με προσδιορισμένα τα εθνικά συμφέροντα και τους αντικειμενικούς σκοπούς που αυτά τα υποστηρίζουν και τα προωθούν. Μάλιστα. Ο φίλος ο Αλέξανδρος μου λέει εδώ, κύριε Σαχίνη, κύριε Λουκόπουλε, δεν είστε σωστά ενημερωμένοι. Έχουμε καταθέσει τα εξωτερικά όρια απότατα της φαλοκρηπίδας μας με τον νόμο Μανιάτη. Ναι, το έχουμε καταθέσει στην εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με στίγματα. Έχεις δίκιο σε αυτό. Όμως, αφού το θέτεις, φίλε, θέλω να σε ρωτήσω, αυτό που έχουμε καταθέσει στην εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ταυτίζεται με τη μερική οριοθέτηση Αιγύπτου? Για δες το. Θα δεις ότι έχει φοβερή απόκληση. Ιδίως όσον αφορά την Κρήτη. Αν μου επιτρέπετε, και υπάρχει, ναι, σωστά το λέει. Δεν έχει κατατεθεί όμως στην οικία διεύθυνση των Ηνωμένων Εθνών. Εκεί είναι αναρτημένα όλα αυτά. Σωστό. Και πρέπει να το πούμε. Δεν έχει κατατεθεί εκεί. Και από εκεί και πέρα κατατέθηκαν κάποια όρια τα οποία είναι κάτω. Ή έγινε και μία, αν θυμάμαι καλά, και οικοπεδοποίηση. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εκεί. Δεν όμως κατατέθηκε στην αρμόδια διεύθυνση ωκεανίων υποθέσεων του ΕΕ. Εγώ σας λέω και να είχε κατατεθεί. Ταυτίζεται με τη μερική οριοθέτηση. Δεν ταυτίζεται. Ουδόλως ταυτίζεται. Τελεία. Ουδόλως ταυτίζεται και γι' αυτό είχε θεωρηθεί ως πράξη κάτω, διότι είχε... Δεν είχε ληφθεί υπόψη μια οριοθέτηση με την Λιβύη. Είναι πάντως πολύ πιο πολύπλοκα από ό,τι φαίνεται, έτσι. Δεν θεωρείται όμως κατάθεση εξωτερικών συντεταγμένων. Σας το λέω έτσι ξεκάθαρα. Και το κυριότερο αυτό που τονίζατε, ότι ουδόλως ταυτίζεται, έτσι. Κωνσταντίνος Λουκόπουλος, εκ μέρους του Παρατηρητηρίου Ευρωμεσογειακής Ασφάλειας και Συνεργασίας, το οποίο συνεδριάζει, πρέπει να σας πω. Αλλεπαλλήλως, ακούσαμε, καλόν είναι και τα κρατικά επιτελεία να συνεδριάζουν αλλεπαλλήλως. Καλημέρα, κύριε Λουκόπουλε, να είστε καλά. Καλή συνέχεια, ευχαριστώ πάρα πολύ.